Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και πίεσαν την άμυνα του Κισαμικού. Μάλιστα κατάφεραν να σκοράρουν στο 74 μετά από σέντρα του Ομπράντοβιτς και κεφάλια του Ταμπάκη. Όμως τον γκολ ακυρώθηκε ως offside σε μια φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των παικτών του Τίμου Καβακά. Διαμαρτυρίες υπήρξαν και από την εξέδρα, οι οποίες εκδηλώθηκαν με έναν δίχως άλλο πρωτότυπο τρόπο. Απίστευτο και όμως ελληνικό, όμως κάποιοι αποφάσισαν να καταβρέξουν με λάστιχο τον βοηθό που σήκωσε τη σημαία, προκαλώντας την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα. Όταν το παιχνίδι συνεχίστηκε, ο Αχαρναϊκός